Καλώς ορίσουμε αρχικά στη σημερινή μας συνάντηση που το κάλεσμα το έχει δώσει η ομάδα πρωτοβουλίας γονέων και πασχόντων από μεσογειακή ανεμία του Παίδων Αγία Σοφία, καθώς και η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Αναπήρων. Αφορά τα ζητήματα στον τομέα της υγείας, καθώς και το πρόβλημα το χρόνιο που υπάρχει στις υπομεταγγίσεις. Να δώσουμε αρχικά τον λόγο στον Ιορδάνη τον Ψημένο. Είναι καθηγητής του Παντείου Πανεπιστημίου και εκπρόσωπος της ομάδας της πρωτοβουλίας. Αντιμετωπίζουμε ένα σοβαρό πρόβλημα και έχει δύο πτυχές αυτό το πρόβλημα και θα ήθελα να δώσετε μια ιδιαίτερη βαρύτητα και στις δύο πτυχές. Η πρώτη είναι ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια και το τελευταίο καιρό έχει ενταθεί αυτό το φαινόμενο, οι συγγενείς μας, τα παιδιά μας, οι φίλοι μας στο Παίδων Αγία Σοφία αλλά και σε άλλα νοσοκομεία της χώρας υπομεταγγίζονται. Οι υπομεταγγίσεις αυτές είναι συστηματικές, δηλαδή αποτελούν την κανονικότητα, ενώ ουσιαστικά βάσει των διεθνών πρωτοκόλων για την θεραπεία της μεσογειακής ανεμίας, η βασική θεραπεία είναι η μετάγγιση και οι ασθενείς θα πρέπει να πηγαίνουν για τις μεταγγίσεις τους με τουλάχιστον 30 αιματοκρίτη ή 10 αιμοσφαιρίνη. Στην περίπτωσή μας αυτό δεν ισχύει. Τα περισσότερα παιδιά, και όσο γνωρίζω, βρίσκονται κάτω αυτού του ορίου, με αποτέλεσμα να υπάρχουν σοβαρά προβλήματα υγείας, σοβαρές επιπλοκές, αλλά και ταυτόχρονα να δημιουργείται μεγάλο πρόβλημα στην κανονικότητα της ζωής της κοινωνικής τους λειτουργίας. Αυτό είναι η μία πτυχή. Η δεύτερη πτυχή του προβλήματος είναι ότι προσπαθούμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, πάρα πολλούς μήνες και με γραπτές αναφορές αλλά και με τηλεφωνήματα να έχουμε μία ολοκληρωμένη απάντηση από το Υπουργείο Υγείας. Συγκεκριμένα, από τον Σεπτέμβριο που διαπιστώνουμε αυτά τα προβλήματα, δυστυχώς το Υπουργείο Υγείας έφτασε μόλις πριν 3 εβδομάδες να μας συναντήσει, υποσχόμενο βέβαια ότι εντός 5 λεπτών θα μας έχει στείλει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης του προβλήματος των συστηματικών υπομεταγγίσεων. Αυτό δεν έγινε ποτέ. Ακόμα, εγώ τουλάχιστον, περιμένω. Αυτό λοιπόν, αγαπητές φίλοι και φίλες και φίλοι, είναι το βασικό μας πρόβλημα. Οι συστηματικές υπομεταγγίσεις που θέτουν σε κίνδυνο τις ζωές των πασχόντων από μεσογειακή ανεμία και την κοινωνική του ζωή, και δεύτερο, το ότι απέναντί μας το Υπουργείο φαίνεται να κοφεύει. Και θα παρακαλούσα εδώ τους συναδέλφους, εγώ αναφέρομαι στην πρόεδρο της απόψινής μας μάζοξης και παρουσίασης, να ίσως εγώ τουλάχιστον αυτά ήθελα να πω προς το παρόν, αν χρειαστεί θα επανέλθω. Ωραία, ευχαριστούμε τον κύριο Ψημένο. Να δώσουμε το λόγο στον Χάριτο Κουρδάκη. Είναι επικεφαλής της Γραμματείας της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνας Αναπήρων. Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας. Επιτρέψτε μου 2 σχόλια. Πρώτον, έχουμε στείλει επανειλημμένα προσκλήσεις σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ηλεκτρονικό κέντυπο, ηλεκτρονικά κέντυπα μέσα για τα συγκεκριμένα ζητήματα και έχουμε κάνει κινητοποιήσεις. Επιλέξαμε το συγκεκριμένο χώρο
που μας κοστίζει, γιατί είμαστε καθόλου χρηματοδοτούμε σαν οργανώσεις και δεν ζητάμε κιόλας. Στηριζόμαστε στις δομές των ανθρώπων μας, σε αυτούς που εκπροσωπούμε. Επιλέξαμε αυτόν τον χώρο σαν κέντρο αναφοράς ενημέρωση για σοβαρά ζητήματα για να κάνουμε τη σημερινή συνέντευξη τύπου. Ο καθένας κρίνεται και με την παρουσία του και με την απουσία του. Θυμίζω απλά ότι 7 Φλεβάρι του 23 υπήρχε μια ανακοίνωση σε λίγα μέσα ενημέρωσης για το επικίνδυνο ενός μεγάλου σιδηροδρομικού δυστυχήματος. 28 Φλεβάρι έγινε το μέγα έγκλημα των Τεμπών. Εκείνη η ανακοίνωση της ΔΕΣΚ του ΟΣΕ λίγα μέσα ενημέρωσης τη χρησιμοποίησαν πριν το έγκλημα. Μετά το έγκλημα, σαν κέντρο βασικής πληροφόρησης για όλους ήταν η συγκεκριμένη ανακοίνωση. Επειδή δεν πρέπει να θρυνούμε συνέχεια Τέμπη και Νέα Τέμπη, ο καθένας έχει την ευθύνη του και πρέπει να πάρει θέση. Εμείς βέβαια στηριζόμαστε προς τα απ' όλα, στους απλούς ανθρώπους, στους ανθρώπους μας και τις οικογένειές μας, που όλο και περισσότερο οριμάζει η απόφασή τους να ξεπεράσουν την πυρολατρεία, τον συμβασμό, την επιλογή της ατομικής λύσης και να επιλέξουν την απόφαση της οργάνωσης και του αγώνα. Είμαστε περήφανοι που βρισκόμαστε σε μια χώρα που στην πρώτη γραμμή του αγώνα για την προστασία της υγείας των ασθενών, των χρονίων πασχόντων, του λαού μας, είναι οι μαχητές, οι υγειονομικοί, οι γιατροί, οι νοσηλευτές, που από την πρώτη στιγμή που βρισκόμαστε στους χώρους της υγείας είναι στο πλευρό μας, μας κοιτάνε στα μάτια, δεν μας κοιτάνε στην τσέπη και μάχονται αυτούς που θέλουν να τους εκμαυλήσουν ακόμα και με επίσημες προτάσεις δωροδοκίας με τα φακελάκια τα νόμιμα των απογευματινών ιδιωτικών και απογευματινών χειρουργείων. Με αυτούς μαχόμαστε, είμαστε μαζί και χαιρόμαστε και που εκπρόσωποι τους είναι σήμερα εδώ, αλλά και με όλο τον απλό κόσμο, τους εργαζόμενους που μάχονται για την προστασία της ζωής, το να μην έχουμε ανατέμπη, και πλευρά και αυτή είναι η προστασία της ζωής από ένα δημόσιο, αποκλειστικά και υψηλής ποιότητας σύστημα υγείας με κριτήριο της ανάγκης των ανθρώπων, αξιοποιώντας τις κατακτήσεις επιστήμης και τεχνολογίας για όλο τον κόσμο. Είναι προκλητικό να ζούμε στον 21ο αιώνα με αυτές τις τεράστιες κατακτήσεις επιστήμης, αυτή τη στιγμή να κινούνται ρομπότ στη Σελήνη ή στον Άρη, καθοδηγούμενα από την γη, να υπάρχουν, να γίνεται ρομποτική χειρουργική, γονιδιακές θεραπείες, να εξελίσσονται φάρμακα εξατομικευμένα για ασθενείς, να αντιμετωπίζονται ασθένειες επιστημονικά που δεν υπήρχαν, που δεν ήταν δυνατόν παλιότερα, και την ίδια στιγμή να πέφτει η ποιότητα ζωής, υγείας, ακόμα και το προσδόκιμο ζωής των λαών, ιδιαίτερα των φτωχών λαϊκών στρωμάτων, που πιο δραματικά καταγράφτηκε τα χρόνια της πανδημίας στη χώρα μας και με τον πιο επίσημο τρόπο στις χώρες του ονείρου και του πολιτισμού, των αναπτυγμένων καπιταλιστικών χώρων της Ευρώπης και της Αμερικής. Το ποιοι νόσησαν κατά πλειοψηφία, το ποιοι πέθαναν κατά πλειοψηφία ή... Έτσι κι αλλιώς έχουν αρχίσει και βγαίνουν οι έρευνες το πόσοι θα μπορούσαν να είχαν σωθεί και στη χώρα μας και στις άλλες χώρες αν τα συστήματα υγείας ήταν οργανωμένα με κριτήριο την κάλυψη των αναγκών με βάση τις καθοδηγήσεις, τις κατευθύνσεις της επιστήμης. Είμαστε σήμερα εδώ μετά από μια σειρά κινητοποιήσεις επειδή όλο και περισσότερο καταγράφεται, επιβεβαιώνεται ότι τα πρώτα θύματα της χειροτέρευσης, της αντιδραστικοποίησης του συστήματος υγείας και γενικότερα της κοινωνικής ζωής της λαϊκής οικογένειας, αλλά και του συστήματος υγείας, είναι οι ανάπηροι, οι χρόνιοι πάσχοντες. Γιατί έτσι κι αλλιώς έχουν υπονομευμένους οργανισμούς, έχουν έτσι κι αλλιώς άμεση εξάρτηση. Μόνιμα ή προσωρινά ή περιοδικά η ίδια τους η ζωή από το σύστημα υγείας.
Το παράδειγμα που αναδεικνύεται από το ζήτημα της υπομετάγγισης, που σημαίνει δηλαδή ότι ένα παιδί 5 χρονών, 6, δεν έχει το αίμα το απαραίτητο για να λειτουργήσει στην καθημερινή του ζωή. Υπονομεύεται ο οργανισμός του. Οι καταγραφές των μανάδων που λέγανε ότι δεν μπορούσαν να βλέπουν τα παιδιά τους, να μην μπορούν να πάρουν τα πόδια τους να παίξουν, επειδή υπομεταγγίστηκαν ή δεν μπορούσαν να πάνε σχολείο, ή δεν μπορούσαν να κατέβουν όταν ο φίλος τους τυπούσε το κουδούνι για να παίξουν μαζί τους, νομίζω μας βάζει μπροστά σε μεγάλα καθήκοντα. Γιατί έχει δικαίωμα κάθε μάνας και κάθε πατέρας να δει το παιδί του να έχει ό,τι η σύγχρονη επιστήμη μπορεί να το εξασφαλίσει. Να το δει και να είναι εξασφαλισμένο. Δεν μπορούμε να δεχτούμε την απογοήτευση της μάνας που να λέει ότι φτάσαμε σε ένα σημείο να κατακτήσουμε πράγματα και τώρα να κινδυνεύουν να χαθούν. Να χαθεί το ίδιο μας το παιδί. Ναι, γιατί πράγματι η επιστήμη μπόρεσε και πολλαπλασίασε το προσδόκιμο ζωής των παιδιών με μεσογειακή αναιμία. Και έρχονται σήμερα με τις πολιτικές της εμπορευματοποίησης των ιδιωτικοποιήσεων που εκφράζεται μέσα από τη χρόνια υποχρηματοδότηση, υποστελέχωση, απαξίωση, να τσακίσουν τις ζωές της ίδιας της κατακτήσης της επιστήμης, το δικαίωμα του ανθρώπου να ζει με αξιοπρέπεια και με βάση αυτά που η επιστήμη μπορεί να το εξασφαλίσει. Χτυπάμε καμπανάκι και έχει ευθύνη ο καθένας από τη θέση που είναι να πάρει θέση. Να τοποθετηθεί. Αλλά πάνω απ' όλα να πάρει θέση στον αγώνα. Γιατί έχουμε απέναντί μας οργανωμένα συμφέροντα που ζουν από τη χειροτέρευση της ζωής, κερδίζουν. Γιατί όσα λεφτά δεν δίνονται για να υπάρχουν τα ανάλογα μηχανήματα και τεχνολογία, για να υπάρχουν τα ανάλογα τμήματα και νοσοκομεία και υποδομές υγείας, όσα λεφτά δεν δίνονται για να προσδευτεί το αναγκαίο προσωπικό, για να μπορούν να γίνουν οι αιμοληψίες, για να μπορεί ο νευροπαθής να κάνει την αιμοκάθαρσή του με όρους αξιοπρέπειας και ασφάλειας σε δημόσιο σύστημα υγείας και να μην είναι αντικείμενο εκμετάλλευσης στους ιδιώτες. Γιατί όσα λεφτά δεν δίνονται για να αναπτυχθούν τα μεταμοσχευτικά κέντρα, να στελεχωθούν οι ΜΕΘ για να σωθούν ζωές και για να μπορούν να αναπτυχθούν οι μεταμοσχεύσεις, είναι τα λεφτά που είναι για να ενισχυθούν οι επενδυτές, για να κινηθεί η ανάπτυξη, για να δώσουν αφορολόγητο πετρέλαιο στους εφοπλιστές, όταν αρνούνται να το δώσουν στους αγρότες που μοχθούν κάθε μέρα για να ζήσουν τις οικογένειές τους και να εξασφαλίσουν υγιή διατροφή για τον ελληνικό λαό. Και ήταν τόσα χρόνια στα μπλόκα, τόσο καιρό, μαχόταν και όμως αυτό το αίτημα δεν τους το έλυσαν. Για να βρούνε λεφτά, για να κινδυνεύουμε σήμερα όλοι μας να γίνουμε παρανάλωμα, εμπλέγοντας τη χώρα μας στον πόλεμο, στέλνοντας όχι μόνο τη φρεγάτα, την Ήδρα, στην Ερυθρά Θάλασσα, αλλά ανοίγοντας διάπλατα όλες τις υποδομές της χώρας μας στις ανάγκες των πολεμικών αναμετρήσεων των Αμερικάνων, των Ρώσων και του ΝΑΤΟ. Επιλογές κάνουν και εμείς λέμε, οι ανάπηροι χρόνοι πάσχοντες, κάνουμε τις δικές μας επιλογές. Να είμαστε με τον λαό που αντιμάχονται αυτή την πολιτική, που βαράμε συναγερμό ότι μας ετοιμάζουν χειρότερα, γιατί αρνούμαστε να ρισκάρουμε τη ζωή μας. Όπως είπε ο κύριος Γεωργιάδης σε εκπροσώπους των γιατρών. Ναι, η ζωή είναι ένα ρίσκο. Ε, όχι κύριε Γεωργιάδη. Η μάνα και ο πατέρας δεν θα ρισκάρει τη ζωή του παιδιού του για να εσύ μπορεί να εξασφαλίσει τα κονδύλια για να στηρίξει την επιχειρηματικότητα και τον ιδιωτικό τομέα της υγείας. Θα οργανωθεί, θα παλέψει, θα προστατέψει τον προεδρή του, θα προστατέψει τη ζωή του. Και ο καθένας έχει ευθύνη. Είμαστε αισιόδοξοι παρά τις δυσκολίες. Γιατί γινόμαστε όλο και περισσότεροι, ακουμπάει ο ένας τον άλλον, είμαστε αισιόδοξοι. Με την πλημμύρηση της αντιδρόμησης 28 του Φλεβάρι από τα μεγάλα απεργιακά ποτάμια, είμαστε αισιόδοξοι ότι η νεολαία μας οργανώνεται μέσα από τις φοιτητικές συνελεύσεις, τις μαθητικές συνελεύσεις, τους συλλόγους της και λέει ναι, έχουμε δικαίωμα στη μόρφωση και δεν θα μας κάνουν τη ζωή μας αντικείμενο εκμετάλλευσης και εμπορευματοποίησης για τους διάφορους ιδιώτες που θέλουν να ιδιωτικοποιήσουν από τα πανεπιστήμια αλλά μέχρι και το δημοτικό. Λέμε ναι
έχουμε δύναμη, μπορούμε να τους σταματήσουμε, μπορούμε να τον αγώνα μας να τους βάλουμε περιορισμούς σήμερα στα σχέδιά τους. Ναι, μπορεί ο λαός να κατακτήσει μια άλλη ζωή, μια άλλη κοινωνία που στο κέντρο της θα είναι ο άνθρωπος και οι ανάγκες τους. Μπορεί σήμερα να είμαστε λίγοι εδώ, αλλά ξέρουμε έξω ότι αυτά έχουν απήχηση και μπορούν να πυροδοτήσουν γενικότερες κινητοποίησεις. Θα προχωρήσουμε το αμέσως επόμενο διάστημα σε πρωτοβουλίες και μέσω των παιδών και σε άλλα νοσοκομεία που έχουν τμήματα χρονιού πασχόντων, αλλά και με κινητοποίηση στο Υπουργείο Υγείας. Την υποκρισία και την απαράδεκτη στάση του κ. Γεωργιάδη, που είπε ότι θα μας δώσει το σχέδιο για να πούμε γνώμη πριν το δημοσιοποιήσει, επειδή κατάλαβε ότι δεν θα γίνουμε ντεκόρ στις νέες ανακοινώσεις του για την αιμοδοσία και τις ανεπάρκειες, δεν θα την απαντήσουμε με το δρόμο του αγώνα. Και εκεί θα κριθεί ο καθένας. Και η δύναμη, εμείς λέμε, ναι, θα είναι στον αγώνα και αυτή είναι που θα επικρατήσει. Ωραία, ευχαριστούμε τον Χάρη τον Χουρδάκη. Να δώσουμε τώρα τον λόγο στον Παύλο τον Πανέτα. Είναι επίσης εκπρόσωπος της ομάδας πρωτοβουλίας γονέων και πασχόντων από μεσογειακή αναιμία του Παιδών Αγία Σοφία. Καλησπέρα σε όλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρευρεθήκατε σήμερα στη δεύτερη συνέντευξη τύπου, ύστερα από τις 19 Οκτώβρη που είχαμε κάνει την πρώτη μας στο Αγία Σοφία. Καταρχήν θέλω να πω ότι στο Αγία Σοφία μεταγγίζονται 830 άνθρωποι, παιδιά, έφηβοι και ενήλικες. Ενώ πανελλαδικά υπάρχουν 2.500 πάσχοντες από... Υπάρχουν τακτικά πολυμεταγγιζόμενα άτομα, 2.500 πανελλαδικά. Οι 1.500 είναι στο νομό Αττικής, που εξυπηρετούνται σε 5 μονάδες. Από τους 1.500, οι 830 βρίσκονται στο Αγία Σοφία, το νοσοκομείο παιδών Αγία Σοφία. Καταλαβαίνουμε λοιπόν αμέσως από τους αριθμούς πόσο μεγάλο όγκο πασχόντων από μεσογειακή αναιμία έχει το Αγία Σοφία να εξυπηρετήσει. Όπως προείπε και ο καθηγητής ο κύριος Ψημένος, βασική θεραπεία είναι το αίμα, η μετάγγιση αίματος. Μιλάμε, είναι η πρώτη θεραπεία, η βασική θεραπεία. Δεν θα σας πω ψέματα. Στην πανδημία την οπαθήσαμε όσον αφορά τη μετάγγιση αίματος. Και κάποια χρόνια μετά την πανδημία, σήμερα βλέπουμε ότι αυτές οι ελλείψεις αίματος, οι υπομετάγγισεις συνεχίζονται. Τι σημαίνει υπομετάγγιση με δύο λόγια? Ότι ο ασθενής δεν λαμβάνει την απαραίτητη ποσότητα που χρειάζεται. Για παράδειγμα, χρειάζεται ένας μέσος όρος ασθενών να μεταγγίζεται κάθε 2 εβδομάδες με την υπομετάγγιση και να ξεκινάει με βασικό αιματοκρίτη 30. Όχι να είναι ο αιματοκρίτης 30 μετά τη μετάγγιση. Συνεχίζοντας, θέλω να πω ότι επίσης, όταν έχουμε ελλείψεις αίματος, χρειάζεται να πηγαίνουμε έως και 2 φορές τη βδομάδα στο νοσοκομείο. Αυτό πιστεύω μπορούν όλοι να το καταλάβουν τι σημαίνει για την κοινωνική λειτουργικότητα του καθενός. Υπάρχει κόσμος που δουλεύει στον ιδιωτικό τομέα. Υπάρχουν γονείς πάσχοντες που έχουν μεταξύ άλλων να ζήσουν για την καθημερινότητά τους, να μεγαλώσουν τα παιδιά τους. Υπάρχουν παιδιά που δεν μπορούν να παίξουν, να χαρούν τη ζωή, να πάνε στο σχολείο. Επιπρόσθετα, δεν μπορούμε να κανονίσουμε οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα εκτός νοσοκομείου. Ακόμα και κάποιος να λείψει ένα τρίμερο να πάει μια εκδρομή, δεν είναι εφικτό. Δεν θέλω να μιλήσω για τις σωματικές επιπτώσεις. Αυτό φαντάζομαι μπορείτε να το καταλάβετε. Και οι γιατροί είναι πιο έμπειροι στο να το περιγράψουν. Θέλω να σταθώ σε 2 πράγματα. Θέλω να πω ότι όπως είχα διαβάσει την ανακοίνωση που βγήκε από το Υπουργείο περίπου τον Οκτώβριο του 2023, οι υπομεταγγίσεις δεν είναι ένα εποχικό πρόβλημα που συμβαίνει μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες. Εποχικό είναι πλέον όταν έχουμε την ποσότητα που αναμένουμε. Και δεν συμβαίνει μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες. Συμβαίνει καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι 50 περίπου πάσχοντες, κατά προσέγγιση είναι ο αριθμός, με 0 αρνητικό, οι μεταγγίσεις τους αναβάλλονται. Δηλαδή σκεφτείτε, κάποιος πρέπει να πάει να πάρει τη θεραπεία του και αυτή αναβάλλεται. Φανταστείτε λοιπόν όταν έχουμε υπομετάκηση ένας ασθενής να υποφέρει από οστικά άλγη, τι βιώνει ένας ασθενής όταν η θεραπεία του αναβάλλεται. Πριν λίγες μέρες η Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσιμίας έβγαλε μια ανακοίνωση προς πάσα κατεύθυνση σχετικά με τις ελλείψεις αίματος, πανελλαδικά, και μίλησε για τα αργά αντανακλαστικά του ΕΚΕΑ. Καλούμε το Υπουργείο Υγείας να καθίσει να δει γιατί είναι αργά αυτά τα αντανακλαστικά του ΕΚΕΑ. Δεν γίνεται σωστή διαχείριση, δεν υπάρχει προσωπικό, δεν υπάρχει επικοινωνία. Αυτά πρέπει να καθίσει το Υπουργείο Υγείας να τα λύσει τα θέματα. Είναι μια κατάσταση πολλών ετών. Δεν είναι εποχική, επαναλαμβάνω, όπως βγαίνει από επίσημα χείλη του Υπουργείου Υγείας. Οι αναβολές και υπομετάγγιση συμβαίνουν καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, πολλών ετών τώρα. Είναι ένα διαχρονικό φαινόμενο. Θέλω να πω το εξής. Η υπομονή μας έχει τελειώσει. Στο Αγία Σοφία υπάρχει μεγάλος όγκος πασχόντων από μεσογειακή ανεμία. Υπάρχει το παιδογκολογικό Ελπίδα. Άρα οι ανάγκες αίμα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους είναι αυξημένες. Κατά προσέγγιση, οι φιάλες που χρειάζονται το χρόνο για τη μεσογειακή ανεμία του Αγία Σοφία ανέρχονται στις 45.000 φιάλες για τους 830 πάσχοντες, είτε παιδιά, είτε έφηβοι, είτε ενήλικες. Θέλω επίσης να ενημερώσω το Υπουργείο ότι όλα αυτά τα χρόνια, πάρα πολλά χρόνια, πάσχοντες ακόμη μεγαλύτερη ηλικία από εμάς, όλα αυτά τα χρόνια, όπως και εμείς και μικρότεροι, δεν μας είναι πολύ εύκολο να αναζητούμε συνεχώς αιμοδότες από το συγγενικό μας περιβάλλον. Και δεν είναι και δουλειά δικιά μας να βρίσκουμε συνεχώς τους αιμοδότες. Πρέπει η λύση να δοθεί κεντρικά, με σχέδιο και άμεσα. Σας ευχαριστώ. Ωραία, ευχαριστούμε τον κύριο Πανέτα. Να δώσουμε τώρα τον λόγο στη Μυρσίνη Κατράνη. Είναι επίσης εκπρόσωπος της ομάδας πρωτοβουλίας. Αυτό που θέλω να πω εγώ και το ανέφεραν ήδη και οι υπόλοιποι είναι ότι η πρωτοβουλία μας τρέχει από το 2021. Τώρα έχουμε 2024. Όλοι οι υπεύθυνοι που θα μπορούσαν να έχουν φέρει κάποια ουσιαστική αλλαγή στο πρόβλημα της αιμοδοσίας και στη ζωή μας είναι πλήρως ενημερωμένοι για την κατάσταση. Και παρόλα αυτά ως τώρα δεν έχει υπάρξει κάποια ουσιαστική αλλαγή στο σύστημα αιμοδοσίας ή γενικά κάπως που να μπορέσουμε να ανακουφιστούμε. Ας έρθει κάποιος σε μένα να μου πει γιατί ας πούμε στα 29 μου χρόνια δεν δικαιούμαι να έχω τη θεραπεία μου, να έχω μια φυσιολογική ζωή, να μπορώ να ανταπεξέρχομαι στην εργασία μου, να μπορώ να έχω κοινωνικότητα και γιατί πρέπει να ζω τη ζωή μου με εκτόσεις. Και όχι μόνο εγώ, κάθε πάσχοντας, αλλά και τα βρέφη και τα παιδιά που νοσηλεύουμε στο νοσοκομείο, να μην έχουν μια φυσιολογική ανάπτυξη και να βλέπουν το προσδόκιμό τους να φθήνει. Ενέτη 2023 που υποτίθεται ότι όλα έχουν οργανωθεί, ότι έχουμε πρόσβαση στη θεραπεία. Πώς γίνεται αυτό? Κάποιος πρέπει να αναλάβει την ευθύνη και επιτέλους να γίνει κάτι. Ή θα περιμένουμε να αρχίσουμε να χάνουμε τις ζωές μας. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Αυτό από μένα.
Ωραία, ευχαριστούμε, Δημηρσίνη. Να δώσουμε τώρα το λόγο στην Μέρη Αγρογιάννη. Είναι παθολόγος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΙΝΑΠ. Καλησπέρα και από εμένα. Εκπροσωπώντας την Ένωση Γιατρών Νοσοκομείων Αθήνας Πειραιά, έχουμε σταθεί στο πλευρό της πρωτοβουλίας και στις προηγούμενες κινητοποιήσεις που είχαν γίνει. Θεωρούμε ότι η κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή με τις μεταγγίσεις είναι κομμάτι της διαχρονικής πολιτικής που υπάρχει στην υγεία και οι ελλείψεις σε αίμα, όπως υπόθηκε και πριν, είναι διαχρονικές. Και είναι συγκεκριμένοι οι λόγοι, κατά τη γνώμη μας, που συμβαίνει αυτό και είναι και συγκεκριμένα συνεπώς τα μέτρα που πρέπει να πάρει η κυβέρνηση για να λυθεί και τα οποία δεν παίρνει όλο το προηγούμενο διάστημα. Ένας λόγος είναι η ανεπαρκή στελέχωση των αιμοδοσιών, με συνέπεια να υπάρχει και περιορισμένο ωράριο κατά το οποίο μπορούν οι αιμοδότες να προσέλθουν. Άρα, μία λύση θα ήταν οι μαζικές προσλήψεις ιατρικού, νοσηλευτικού, τεχνικού προσωπικού στις αιμοδοσίες, ούτως ώστε να μπορούν να λειτουργούν περισσότερες ώρες και να μπορούν κατά συνέπεια να υπάρχουν περισσότεροι αιμοδότες. Ένα άλλο ζήτημα είναι ότι υπάρχει ανεπάρκεια στις κινητές μονάδες, με αποτέλεσμα να υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη αδυναμία να εξασφαλιστούν αιμοδότες, καθώς οι κινητές μονάδες εξυπηρετούν και περιοχές της επαρχίας, αλλά μπορούν να εξυπηρετήσουν και αιμοδότες οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε συγκεκριμένες ώρες στο νοσοκομείο. Τρίτον, είναι λοιπόν η καμπάνια ενημέρωση του πληθυσμού ως προς το κομμάτι της αιμοδοσίας, το ποιες είναι. Το πώς ακριβώς γίνεται, τι συνέπειες έχει, ότι δεν έχει τέλος πάντων κάποια επίπτωση στον ανθρώπινο οργανισμό κτλ. Και πόσο αναγκαίο είναι για συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες. Και φυσικά υπάρχει σε κάποιες περιπτώσεις και ζήτημα έλλειψης διευκόλυνσης εργαζομένων, ιδίως στον ιδιωτικό τομέα, να γίνουν αιμοδότες, να λείψουν συγκεκριμένες ώρες από τη δουλειά τους. Και φυσικά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που υπόθηκε και πριν από λίγο, ότι υπάρχει από το κράτος έλλειψη ενός κεντρικού σχεδιασμού εξασφάλισης αίματος με βάση τις ανάγκες οι οποίες είναι καταγεγραμμένες. Η ανακοίνωση του Υπουργείου ότι είναι εποχικό φαινόμενο είναι απαράδεκτη, αλλά ακόμα και εποχικό φαινόμενο να ήταν, θα έπρεπε να έχουν πάρθει συγκεκριμένα μέτρα, ούτως ώστε όταν διαπιστώνονται ότι υπάρχουν ελλείψεις, γιατί εποχικό φαινόμενο σημαίνει ότι είναι κάτι που παρατηρείται κάθε χρόνο, τη συγκεκριμένη περίοδο, να έχουν πάρθει μέτρα, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η επάρκεια σε αίμα και τους θερινούς μήνες που είναι πιο οξυμένοι. Από εκεί και πέρα, εμείς αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι, ότι αυτή η κατάσταση είναι αποτέλεσμα αυτού του συστήματος υγείας που βλέπει την υγεία σαν κόστος και δεν υπολογίζει τις ανθρώπινες ζωές. Και είναι το ίδιο σύστημα που ιδιωτικοποίησε το παιδογκολογικό Ελπίδα. Είναι το ίδιο σύστημα που ευθύνεται για την αναβολή χημειοθεραπειών στο νοσοκομείο Μεταξά, για παράδειγμα, λόγω ελλείψεως προσωπικού, λόγω έλλειψης φαρμακοποιών. Είναι το ίδιο σύστημα που εχθές έσπευσε να βγάλει το ΦΕΚ για τη λειτουργία των πολυμετρών χειρουργείων, τα οποία κοστολογούν τα χειρουργεία και τη δυνατότητα του ασθενή να συμμετέχει σε αυτά με βάση την τσέπη, με βάση την τσέπη του, με βάση τη δυνατότητα να πληρώσει. Είναι η ίδια κυβέρνηση, η οποία εδώ και τόσο χρόνια δεν δίνει λύση στο ζήτημα της υπομετάγγισης, μπόρεσε όμως πάρα πολύ γρήγορα και με περισσή ταχύτητα και σπουδή να προχωρήσει στην εφαρμογή των απογευματινών χειρουργείων, στον επιπληρωμή απογευματινών χειρουργείων. Παρ' όλα αυτά δεν μπορεί να λύσει ή δηλώνει ότι δεν μπορεί να λύσει αυτά τα προβλήματα στα οποία εμείς σαν υγειονομικοί έχουμε προτείνει πολύ συγκεκριμένα μέτρα τα οποία δεν χρειάζεται να γίνει και κάτι φοβερό για να μπορέσουν να τα προχωρήσουν. Εμείς σαν ΕΙΝΑΠ δηλώνουμε, όπως έχουμε κάνει και το προηγούμενο διάστημα αλλά και τώρα, ότι θα είμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία σε όσες από εδώ και πέρα κινητοποιήσει οτιδήποτε άλλο αποφασίσει για αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα. Ευχαριστώ.